Την καλησπέρα μας, Γιάννη, μιλάμε στον Ενικό, συνεργάτες είμαστε άλλωστε. Καλησπέρα, Νίκο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια λοιπόν, πολλά. Η εορτή των Θεοφανίων και τα ηχηρά μηνύματα της ημέρας. Ο τίτλος που έχουμε στο θέμα μας. Ωστόσο, θέλω να σε ρωτήσω και να σου αναφέρω για πολλούς αιώνες. Τα Χριστούγεννα εορτάζονταν ανήμερα των Θεοφανίων. Ναι, βέβαια, μέχρι και τον 4ο αιώνα προς το τέλος, για 4 αιώνες περίπου η Εκκλησία δεν είχε εορτή Χριστουγέννων. Ναι. Ήταν μόνο τα Θεοφάνεια, γιατί και τα Χριστούγεννα θεωρούνται φώτα. Φαίνεται ο Θεός, έγινε άνθρωπος. Για ιστορικούς λόγους πολλούς χωρίστηκαν τα Χριστούγεννα τότε, τέλειο 4ο αιώνα. Και τα Θεοφάνεια είναι ακριβώς το φως που έφερε ο Κύριος με το να ακουμπήσει τη δική μας ανθρώπινη φύση. Γιατί ο Χριστός έπρεπε να βαφτιστεί? Άλλο ερώτημα. Ναι, το νερό εκπροσωπεί όλη την υπόλοιπη δημιουργία, εκτός από το ανθρώπινο που το πήρε με τα Χριστούγεννα, με τη γέννηση. Έπρεπε να ακουμπήσει και την υπόλοιπη δημιουργία, την οποία εκπροσωπεί με το νερό. Και κάθε τι που ακουμπούσε, το αγίαζε. Έπρεπε να αγιαστεί και η λοιπή δημιουργία, και έγινε το πέρασμα, βέβαια, όσο γνωστούμε, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ναι. Είναι ο τελευταίος προφήτης, πρόδρομος της Παλαιάς Διαθήκης, και πλέον περνούμε στην Καινή Διαθήκη. Και γιατί βαφτίστηκε στον Ιορδάνη? Ήταν η περιοχή όπου ζούσαν, σημαντικό μέρος όπου βάφτιζε τότε καταδιωκόμενος ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, και κατά άνθρωπον, σύμφωνα με εκείνα τα έθιμα, έπρεπε να ακολουθήσει όλα τα των ανθρώπων του Ιουδαϊσμού, δεν άφησε τίποτα έξω από εκείνη την παράδοση, για να δείξει ακριβώς ότι έρχεται μέσα στην ιστορία. Και μετά από λίγο, βέβαια, έγινε ο αποκεφαλισμός του Ιωάννου του Προδρόμου. Επειδή είπατε κάτι πολύ ωραίο στην αρχή για την αυριανή ημέρα, στην Εκκλησία, όταν έχουμε ένα πολύ μεγάλο γεγονός, την επόμενη μέρα γιορτάζει πάντοτε το πρωταγωνιστικό πρόσωπο της εορτής. Ναι. Επειδή σήμερα πρωταγωνιστεί ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, αύριο είναι το Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Όπως τον Ευαγγελισμό, την επόμενη μέρα γιορτάζει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ο πρωταγωνιστής στον Ευαγγελισμό. Έτσι γίνεται πάντοτε στην Εκκλησία σε δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από την εορτή των Θεοφανίων και είναι επίκαιρα ως τις μέρες μας, τα σημαντικότερα ποια είναι? Καταρχήν ότι είναι φως, όπως λέει και η λέξη φωτοφάνεια, θεοφάνεια, αυτό πρέπει να φέρει. Αν δεν φέρνει φως στη ζωή μας, δεν είναι αληθινό και γνήσιο. Και βέβαια ότι κατεβαίνει στη γη, ακουμπάει όλα τα των ανθρώπων, δεν είναι κάτι εθέριο και ουράνιο. Ο ουρανός κατεβαίνει στη γη. Αν δεν το ψάξουμε στη Βηθλέμ, στον Ιορδάνη, στον ποταμό, αλλιώς θα μιλούμε περί ουρανού ή εθερίων πραγμάτων. Νομίζω αυτά είναι τα δύο μηνύματα. Το Μάλιστα. Θεό το βρίσκουμε στη γη και το φως. Ιωάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και του χρόνου να ευχηθούμε. Εγώ καλή χρονιά και πολλές επιτυχίες στην εκπομπή σας. Βέβαια. Καλή χρονιά. Βέβαια, να είσαι καλά λοιπόν.